Δύσκολες αναμένεται να είναι οι επόμενες μέρες μέχρι και την Παρασκευή, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν το ξέσπασμα πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Η ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμοι που θα φυσούν έχουν θέσει την πυροσβεστική σε ύψιστο συναγερμό, ενώ όσα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί ακόμη και βρίσκονται κοντά σε δάση αποτελούν βραδιφλεγείς σε βόμβες. Σε κόκκινο συναγερμό σχεδόν ολόκληρη χώρα μέχρι και την Παρασκευή. Το κοκτέιλ ζέστης, ξηρότητας και ανέμων που θα επικρατεί είναι ο χειρότερος συνδυασμός για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Δημιουργείται από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με ξηρασία ή απουσία βροχοπτώσεων για παρατεταμένο διάστημα και ενισχυμένους ανέμους που φτάνουν τα 7-8 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιών και εμφανίζονται στη χώρα μας όταν έχει προηγηθεί ισχυρός καύσωνας. Μόνο σήμερα στη χώρα έχουν εκδηλωθεί 41 πυρκαγιές και αυτό που τρομάζει ακόμη περισσότερο είναι η εικόνα σε πολλές περιοχές με τα μπάζα και τα σκουπίδια, όπως τον χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με το πώς ήταν στις 5 έκτου και στις 13 έκτου του 2024. Όπως τονίζει στο Μέγκα, ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, ο συγκεκριμένος χώρος θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως αντιπυρική ζώνη. Επί σειρά ετών έχουμε παρακαλέσει. Ο χώρος που βλέπετε είναι παντελώς καθαρισμένος, επειδή δίπλα υπάρχουν παρακείμενοι ελαιώνες και διάσπαρτα σπίτια από πάνω. Αυτή την περίοδο που διανύουμε, μεταφέρουμε καθημερινά 40 περίπου τόνους με σύμμικτα απορρίμματα, 6 με 7 τόνους περίπου καθημερινά με ανακυκλώσιμα υλικά και εβδομαδιαίως 1 με 2 νταλίκες με αυτά τα ογκώδη αντικείμενα. Έχει γίνει ένας προγραμματισμός για την απομάκρυνσή των. Τρομακτική η κατάσταση και σε αρκετές γειτονιές του Δήμου Διονύσου. Έξω από τα σπίτια, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, κοντά στο δάσος. Αρκετοί ιδιοκτήτες στον Διόνυσο έχουν προχωρήσει έστω και καθυστερημένα στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Απ' έξω, στα πεζοδρόμια, δεκάδες σακούλες με ξερόχορτα και κομμένα κλαδιά. Βραδιφλεγείς εστίες εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα στον αστικό ιστό. Πόσο καιρό είναι έτσι εδώ αυτή η εικόνα? Ένα μήνα τουλάχιστον. Ο Δήμος? Ομοίως. Έχουμε στείλει email για να έρθουν να παραλάβουν, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και επιπλέον αφήνουν και άλλα σκουπίδια αυτοί που περνάνε. Την Τετάρτη, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Αττική, τα Κύθυρα, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Βιωτία, Λέσβο, Χίο και Ψαρά. Σε επιφυλακή όλος ο κρατικός μηχανισμός. Και σήμερα ήταν πράγματι μια δύσκολη μέρα. Είχαμε περισσότερες από 40 φωτιές στο σύνολο της επικράτειας. Μπορούμε ήδη να δούμε και τις εικόνες αυτήν την ώρα από φωτιά που μένεται στη Μήλο. Είναι σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, σε χαμηλή βλάστηση. Δεν απειλεί σπίτια ή κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά έχει χύσει το 112. Γιάννη, αυτές είναι οι συνθήκες. Άνεμοι ισχυροί. Νομίζω είναι περίπου στα 7 μποφόρ αυτή την ώρα η άνεμη στη Μήλο. Πολύ σωστά το λες. Ξηρασία, πολύ έντονη και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Πολύ σωστά το έθεσες. Αυτά τα τρία πράγματα που προανέφερες και που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μελτέμια θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Δυστυχώς. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάπως δροσιστικά τα μελτέμια για τις πιο ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Απ' την άλλη, όμως, είναι και άκρως επικίνδυνα. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα με τις ρηπές τα 7 και 8 μποφόρ. Άρα, λοιπόν, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα έχουμε αυτές τις ρηπές τους ανέμους. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη ζέστη, θα πρέπει να πούμε ότι θα κάνει αρκετή ως και πολύ ζέστη στη Δυτική Ελλάδα, γιατί εκεί οι βοριάδες δρούν ως καταβάτες και ζεσταίνουν τις δυτικότερες περιοχές της χώρας, 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Όμως στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ευτυχώς δεν θα ξεπεράσει τους 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, δηλαδή τις επόμενες μέρες 37-38, το πολύ θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες. Ασφαλώς ο κίνδυνος πυρκαγιών όμως είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε τις περιοχές, Γιάννη, βεβαίως, που πρέπει να είμαστε όλοι και ο κρατικός μηχανισμός και βεβαίως, εμείς το προσεκτικό. Βεβαίως, Ράνια. Το Πήλιο, από το Πήλιο και νοτιότερα θα έχουμε ισχυρές ρηπές στον ανέμο τις επόμενες μέρες και όσο πιο νότια τόσο πιο έντονες στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία ιδιαίτερη προσοχή μέχρι και το Παρασκευό Σάββατο τουλάχιστον. Στην Αττική ασφαλώς όλη η Αττική είναι μέσα και κοντά στον Κυθερώνα και κοντά στην Πεντέλη και κοντά στον Ημιτό και κοντά στην Πάρνηθα. Χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας όχι 14, 54 θα έλεγα, στις όλες τις περιοχές, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κορινθία, στην Αρκαδία και στην Αργολίδα. Ασφαλώς και στις Κυκλάδες και στην Κρήτη φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για μεγάλες ρηπές, έντονες ρηπές των ανέμων. Άρα λοιπόν προσοχή σε αυτές τις περιοχές, Ράνια. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.